για την έκθεση γενικά. Καταρχήν, το ονοματεπώνυμο για τεχνικούς λόγους, το ονοματεπώνυμο για την ιδιότητα. Άννα Καλυμπίδου, αρχαιολόγος μουσεολόγος της Υπηρεσίας Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Θα μας πείτε λίγο για την έκθεση, τι θα δούμε, τι θα δει ο κόσμος που θα έρθει, πώς έχει στηθεί το περιεχόμενο. Η έκθεση Θεσσαλονίκης Εμπόριο 1870-1970 είναι μια έκθεση που αξιοποιεί τις φωτογραφίες για να μιλήσει για το παλαιό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέσα από την εικόνα που σώζεται από την πόλη μας ή ακόμη και από αυτή που πια είναι αόρατη, βλέπουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που λειτουργήσαν επαγγελματικά στο παλαιό εμπορικό κέντρο που ορίζεται από τους οδούς Βενιζέλου, Εγνατία, Δωδεκανήσου και Κουντουριώτη. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη αφορά την πόλη, την οικονομία και το εμπόριο και η δεύτερη τους δρόμους και τα επαγγέλματα. Στην πρώτη ενότητα κυρίαρχο στοιχείο είναι το τείχος, στη δεύτερη το αόρατο πια τείχος, στη δεύτερη κυρίαρχο στοιχείο είναι οι δρόμοι, οι γειτονιές και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτά και έξω από αυτά βλέπουμε να εξελίσσεται η ιστορία της πόλης και των ανθρώπων.